Δυστυχώς τα περιστατικά τα οποία έχουν φτάσει στην προσοχή μας αλλά και τα οποία έχουν βιώσει και αρκετά μέλη μας είναι πολλά. Ωστόσο, μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον στο οποίο οι καταγγελίες ισοδυναμούν με στοχοποίηση στις περισσότερες περιπτώσεις. Και γι' αυτό δεν έχουμε πάρα πολλά στατιστικά δεδομένα. Μέχρι τώρα, τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι 1 στα 2 άτομα έχουν υποστεί διακρίσεις στην πρόσληψη, αλλά και στην ίδια την εργασία, είτε ευθεία διάκριση, είτε ευθύς αποκλεισμούς, είτε έμεσους ή πόρητους. Προσωπικά, κατά την αναζήτησή μου στον χώρο εργασίας πριν το ιατρικό μου και νομικό transition, είχε τύχει να δεχτώ 2 φορές έμεσες απειλές από άτομα τα οποία εργάζονταν σε αυτούς τους χώρους. Και φυσικά δεν έλαβα και κάποια ενημέρωση μετά τη συνέντευξή μου μετά από αυτό. Άλλο περιστατικό. Τρανς γυναίκα η οποία αποκλείστηκε από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της φιλομετάβασης από μεγάλη πολυεθνική στην οποία εργάζεται, καθώς περίμενε η ίδια ότι ήταν αμέσως αναμενόμενο λόγω της πολιτικής που εκφράζει και η ίδια η πολυεθνική στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, ότι είναι απίστευτα συμπεριληπτική στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και μάλιστα η εταιρεία για την οποία δούλευε και η ίδια είχε και πολύ σαφείς θέσεις στις ΗΠΑ πως συμπεριλαμβάνει ότι οι ιατροφαρμακευτικά έξοδα υπάρχουν για τη φιλομετάβαση διότι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν ένα καλό έδαφος για τα τρανς άτομα να νιώθουν safe, να είναι εκεί και να μην νιώθουν ότι χρειάζεται να διεκδικήσουν οτιδήποτε περαιτέρω, πέρα από το να είναι καλά στη δουλειά τους. Δούλευα σαν DJ, ήταν η δουλειά μου για πολλά χρόνια και έχει τύχει ο ατζέντης μου να με κλείσει να πάω να παίξω σε ένα χώρο. Ο χώρος, δεν τον ξέρω το χώρο, δεν με ξέρουν και πηγαίνω και με το που πηγαίνω πάω να βρω τον υπεύθυνο να του πω ότι είμαι ο άνθρωπος που ήρθε για τη μουσική, μου έχουν στείλει και τα λοιπά από το πρακτορείο και με το που με βλέπει ο υπεύθυνος μου λέει «Όχι, εμείς δεν ζητήσαμε κάτι τέτοιο». Εγώ ζήτησα, λέει, να έρθει μια κοπέλα με λίγα ρούχα. Και ήταν η στιγμή που δεν ξέρω τι πραγματικά ήταν όλο το κομμάτι του το πείραξε. Η έκφραση φίλου μου, το ότι είμαι χοντρή, ότι η δουλειά μου ήταν να είμαι εκεί με λίγα ρούχα και όχι για να παίξω μουσική και με έδιωξε. Πολλά οροθετικά άτομα που μόλις έχουν διαγνωστεί έχουν τεράστιο άγχος σε σχέση με την καριέρα τους και αυτό δεν είναι αβάσιμο. Έχουμε δει περιπτώσεις από ανθρώπους που απευθύνονται στη θετική φωνή οι οποίοι είτε ο εργοδότης τους έχει μάθει πως είναι οροθετικοί στον HIV και τους έχει απολύσει είτε, για παράδειγμα, ένα άλλο μέλος μας, ο οποίος ήθελε να σπουδάσει βρεφονηπιοκόμος, αλλά στο 3ο έτος των σπουδών του τον αναγκάσανε να σταματήσει τις σπουδές του επειδή έχει μεταδιδόμενο νόσημα, κάτι το οποίο φυσικά δεν στέκει και στηρίζεται αφενός στην άγνοια για το πώς μεταδίδεται ο HIV. Και αφετέρου στην ομοφοβία και το στίγμα που έρχεται μαζί με μια τέτοια διάγνωση, καθώς γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που γνωρίζουν την οροθετικότητά τους στον HIV και παρακολουθούνται τακτικά, δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό ούτε καν με απροφύλακτο σεξ, δηλαδή η κατάσταση που περιγράφουμε ως U equals U, μη ανιχνεύσιμος και μη μεταδοτικός. Την πρώτη φορά που πήγα να εργαστώ σε μια εταιρεία πριν καταφέρω να αλλάξω τα επίσημα εγγραφά μου, αυτό που συνέβη είναι ότι η εταιρεία είχε ενημερώσει όλους τους συναδέλφους ότι θα έρθει να εργαστεί μαζί τους ένα τρανς άτομο. Αυτό βέβαια ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν γνώριζα και το έμαθα μήνες αφότου είχα φύγει από την ελόγω εταιρεία. Το σοκαριστικό βέβαια είναι ότι αυτά συμβαίνουν και σε μεγαλύτερες εταιρείες και πολυεθνικές. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά έχω δεχτεί από ερωτήσεις μέχρι το ξέρεις εμείς εδώ είμαστε ιδιωτική εταιρεία, τι θες να κάνεις εδώ, μέχρι το να βλέπω τα άτομα που κάνουν συνεντεύξεις να χαμηλώνουν τη φωνή τους, να αναφέρονται σε γκέι, ΛΟΑΤΚΙ άτομα, γιατί ντρέπονται να πούνε τις λέξεις. Έχω ακούσει να μου λένε ότι ξέρεις εμείς εδώ το site μας απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και δεν μπορούμε να κάτσουμε να ασχοληθούμε με ένα μικρό 10% του πληθυσμού για να γίνουμε πιο inclusive. Οπότε βλέπουμε ότι
είναι ένα πρόβλημα, είναι μια παθογένεια που υπάρχει ακόμα και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η θετική φωνή έχει υποστηρίξει άτομα σε σχέση με τα εργασιακά τους δικαιώματα στον χώρο της ναυτιλίας, των αεροπορικών εταιριών, των βρεφών υπηκόμων, αλλά και στον τομέα της αιμοκάθαρσης, όπου απαγορεύεται ένα ορθωτικό άτομο να δουλεύει. Και όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την διεθνή οδηγία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, του ILO, την οδηγία νούμερο 200, η οποία καταλήγει πως κανένα επάγγελμα, ούτε καν αυτό της εξεργασίας, δεν είναι απαγορευτικό για ένα άτομο το οποίο είναι οροθετικό. Αυτή όμως η οδηγία δεν έχει υιοθετηθεί, πόσο μάλλον εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ άτομα και μη ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην εργασία τους είναι καθημερινές, ήδη από τη διαδικασία της πρόσληψης. Πάρα πολλές καταγγελίες που λαμβάνουμε ως συλλογικότητα από τη διαδικασία της πρόσληψης. Να υφίστανται πολλά άτομα διακρίσεις με στόχο την έκφραση φύλου του, την ταυτότητα φύλου του, το σεξουαλικό του προσανατολισμό, τα χαρακτηριστικά φύλου και όποιο άλλο χαρακτηριστικό υποθέτουν ως ευάλωτο και στοχοποιημένο οι εκάστοτε εργοδοσίες. Οπότε έχουμε πολύ έντονες διακρίσεις στη διαδικασία της πρόσληψης και πάρα πολλές καθημερινές διακρίσεις και αποκλεισμοί στην ίδια την εργασία. Πολλοί εργοδότες δεν θα συμπεριλάβουν ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ άτομα, δεν θα συμπεριλάβουν άτομα με Ρωμά υπόβαθρο, με προσφυγικό υπόβαθρο, μαύρα άτομα, άτομα με αναπηρία, έγχρωμα άτομα, χοντρά άτομα, θηλυκότητες, ευρύτερα όλες τις κοινωνικές ομάδες που υφίστανται καθημερινούς αποκλεισμούς στην κοινωνία. Ας ξεκινήσω από την αρχή, πριν το στάδιο της πρώτης συνέντευξης. Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα καλούνται σε συνέντευξη σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τα C-street άτομα. Θυμάμαι μια έρευνα που είχε γίνει από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στην οποία είχαν φτιάξει δύο διαφορετικά βιογραφικά. Στη μία απεικονίζονταν ένα C-straight άτομο και στην άλλη έρευνα απεικονίζονταν ένα gay άτομο, gay γιατί έδειχνε ότι η εργασία που απασχολούταν ήταν σε ένα πιο ΛΟΑΤΚΙ εργασιακό περιβάλλον. Το άτομο αυτό, το gay άτομο, καλούταν κατά ένα ποσοστό 40% λιγότερο. Αντίστοιχη έρευνα είχε γίνει και το 2009 στην Αθήνα από τον καθηγητή οικονομικών Νίκο Ριδάκη του Πανεπιστημίου Anglia Ruskin University και το αντίστοιχο ποσοστό στην Αθήνα ήταν 26%. Επίσης, πολλές φορές τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα καλούνται στις συνεντεύξεις πολύ αργότερα σε σχέση με τα μη ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Οι εταιρείες δηλαδή καλούν πρώτα άτομα τα οποία είναι C-straight και αφού τελειώσει αυτό το pool υποψηφίων, μετά καλούν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Οπότε βλέπουμε ότι πριν κιόλας ξεκινήσουν οι πρώτες συνεντεύξεις, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες. Τα πράγματα βέβαια δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Τις συνεντεύξεις συνήθως τις κάνουν άτομα τα οποία είναι σχετικά με την αντίστοιχη θέση που ανοίγει. Δηλαδή δεν είναι άτομα που ανήκουν στο HR, δεν είναι άτομα που έχουν κάνει κάποια εκπαίδευση για να ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν μειονότητες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές τα ίδια τα άτομα να πέφτουν θύματα υποσυνείδητων biases, όπως το perception bias, δηλαδή κάνουν υποθέσεις για το άτομο που έχουν απέναντι βάσει κάποιων στερεοτύπων που έχουν στο μυαλό τους, ή το affinity bias, δηλαδή κοιτάνε στο υποψήφιο άτομο να είναι ένα άτομο το οποίο θα συμπαθήσουν ή που θα μπορούν να κάνουν πιθανώς παρέα απ' έξω, και αυτό έχει αποτέλεσμα να αποκλείονται πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα και άτομα που ανήκουν σε μειονότητες από την διαδικασία. Ναι, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η έκφραση φύλου παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί βάζουν ένα φίλτρο το οποίο πριν δεν υπάρχει. Παράδειγμα, βλέπεις ένα βιογραφικό. Στο βιογραφικό δεν λέει «Είμαι ΛΟΑΤΚΙ άτομο». Αλλά όταν θα πας για μια συνέντευξη, δεν ξέρεις. Οπότε, αυτομάτως ένα φίλτρο που δεν υπάρχει, μπαίνει. Όταν θα συναντηθείς για να συζητήσεις για μια δουλειά, για μια ενδεχόμενη πρόσληψη. Και δεν μιλάω καν για το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την ώρα της εργασίας, στις διακρίσεις. Μπορεί να έχει μια πολύ θετική εικόνα για σένα από το βιογραφικό σου και ξαφνικά σε βλέπει και καταρρύπτεται αυτή η εικόνα, όσο θετική και αν ήταν. Υπάρχει σίγουρα μια τεράστια δυσκολία, καταρχάς εξ αρχής το να προσληφθούν, αλλά και μετά δεν ξέρω πόσα ασφαλή περιβάλλοντα υπάρχουν. Και πολλές φορές ξέρω ότι αυτό είναι ένα κριτήριο για πάρα πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα, το αν μια εταιρεία, ένα συγκεκριμένος χώρος είναι ασφαλής, είναι safe. Το hiring for cultural fit πολλές φορές δεν ευνοεί τις ίδιες εταιρείες, δηλαδή όταν προσλαμβάνεις άτομα τα οποία έχουν το ίδιο mindset μέσα στην εταιρεία, έχει ως αποτέλεσμα στο να αποκλείσει δημιουργικό τρόπο σκέψης, να παραχθούν πολλές δημιουργικές ιδέες μέσα στην ίδια εταιρεία. Δηλαδή, φανταστείτε
να είσαι μια εταιρεία και να έχεις 10, 20, 50 άτομα που σκέφτονται ακριβώς το ίδιο. Πόσο πιο πρωτότυπες ιδέες και δημιουργικές θα υπάρξουν. Και τα άτομα που είναι ενδεχομένως τυχερά συγκαλύψουν κάποιες πλευρές της ταυτότητάς τους ή είναι κάπως πιο αρεστές ενδεχομένως σε κάποια εργοδοσία κάποιες πλευρές της ευάλωτης αυτής της πλευράς της ταυτότητάς τους και περάσουν στην ίδια την εργασία, θα έχουμε καθημερινές διακρίσεις και μια υπόρρητη κουλτούρα που θα αναπαράγει μια συστημική βία η οποία θα οδηγήσει αναπόφευκτα το άτομο είτε στο να μην είναι καθόλου παραγωγικό και να έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις, είτε να φύγει από την εταιρεία. Νομίζω δεν είναι θέμα νομοθετικού περιεχομένου, είναι θέμα κοινωνικό περισσότερο. Ότι όντως είναι μια πραγματικότητα αυτή η διάκριση και σε ομόφυλα άτομα και σε, πόσο μάλλον σε τρανς που είναι πιο εμφανής η κατάστασή τους, η περίπτωση ενός τρανς ατόμου. Οπότε, σαφώς και υπάρχει διάκριση, αλλά επιμένω ότι είναι θέμα κοινωνικό περισσότερο. Σαφώς και μια γραμμή από την πολιτεία θα βοηθούσε ή μια γραμμή από εργοδότηση. Κάποια γραμμή, τέλος πάντων, έτσι ώστε αυτοί που πληγώνονται από τα τρανς άτομα που δεν τα γουστάρουν και δεν τα θέλουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό, όπως το κρατάμε και εμείς για κάποιους που δεν γουστάρουμε. Η ομάδα ΛΟΑΤΚΙ Εργασιακής Υποστήριξης ξεκίνησε το 2015 ως ένα δίκτυο βάσης και προσπαθούμε από τότε να δικτυώσουμε ουσιαστικά τα εργαζόμενα και υποψήφια στην αγορά εργασίας ΛΟΑΤΚΙ άτομα να είναι οι αυτοί τους ουσιαστικά και να δικτυώνονται με χώρους εργασίας που τα βοηθάει να είναι αυτοί τους, που είναι ασφαλέστεροι. Και προσπαθούμε να ασκούμε πίεση όσο περισσότερο μπορούμε και στην εργασία, δημοσιεύοντας καταγγελίες, αλλά και στο να δικτυωνόμαστε σε όσο πιο ασφαλή περιβάλλοντα γίνεται, να έχουμε μεταξύ μας τουλάχιστον μια επαφή για το ποιες υπηρεσίες, ποια αγαθά, ποιοι εργοδότες δεν αποκλείουν, δεν ασκούν οποιασδήποτε άλλες διακρίσεις, διότι μιλάμε όχι μόνο για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα στη δική μας συλλογικότητα, αλλά φυσικά και για τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν θα θεωρούσαμε φιλικό μια εργοδοσία που δεν σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά διατείνεται ή και συμπεριλαμβάνει ΛΟΑΤΚΙ άτομα ανοιχτά. Οι διακρίσεις που βιώνουν τα τρανς άτομα στην εργασία, κατά κύριο λόγο, ξεκινάνε όταν υπάρχει ασυμφωνία των εγγράφων τους με το φύλο και το όνομά τους, δηλαδή όταν δεν έχουν ήδη προβεί στη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Αυτό σημαίνει ότι κατά την αναζήτησή τους στο χώρο εργασίας αναγκάζονται να αποκαλύψουν και την τρανς ταυτότητα και πολλές φορές αυτό οδηγεί τους εργοδότες ή τις εταιρείες να μην δεχτούν τα άτομα στην εργασία. Από τη στιγμή που η διαδικασία της αλλαγής των εγγράφων είναι κάτι που παίρνει πολύ χρόνο αλλά και είναι και κοστοβόρο, στην ουσία δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Από τη στιγμή που πολλά τρανς άτομα δυσκολεύονται να βρουν εργασία, οπότε δεν έχουν τα χρήματα για να ξεκινήσουν και να καλύψουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά άτομα πριν μεταβάλουν τα έγγραφά τους να καταφεύγουν στη μαύρη εργασία χωρίς να αποκαλύπτουν τα στοιχεία που έχει η ταυτότητά τους, έτσι ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα τρανς άτομα στην εργασία είναι να δεχτούν διακρίσεις ή και βία λόγω της εμφάνισης. Αυτό είτε επειδή δεν περνάνε σε ένα βαθμό ως το φύλο με το οποίο αυτοπροσδιορίζονται, με βάση βέβαια τα στερεότυπα που ισχύουν στην κοινωνία και στο χώρο εργασίας είναι και πολύ έντονα αυτά, είτε μπορεί να ισχύει και για μη βιικά άτομα που η εμφάνισή τους δεν είναι στερεοτυπικά στο δίπολο του άντρα της γυναίκας. Και ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μη διοικά άφυλα κτλ. Άτομα στην εργασία είναι το να μην μπορούν καν να αποκαλύψουν τη μη διοική ταυτότητά τους, οπότε να μην χρησιμοποιούν τις επιθεμητές αντωνυμίες ή να μην έχουν γνωστοποιήσει το επιθυμητό τους όνομα στους εργοδότες και στους συναδέλφους τους. So picture the following. If we split out days into 3 blocks of 8 hours, we sleep for 8 hours a day, have our personal life for 8 hours, and we work for 8 hours. So this means we spend 1/3 of our lives at work, 1/3. Now imagine that for 1/3 of your life, you have to hide who you are. You change yourself to fit into something you are not, and in turn, it changes you. You hide yourself for fear that you might be seen, and in turn, it hides you and those like you. And you act differently for fear of being different. And so you become it.
So this is the daily reality of many LGBTI persons in their workplace who go in and out of the closet daily. Out when they get home to be with their loved ones and in again when they go back to work. Some people do this without thinking. Others struggle so hard to accept themselves only to then put themselves through this torture on a daily basis. What impact do you think this has on your LGBTI colleagues' mental health and personal life? The workplace is not just a place of work. You come here every weekday and you establish social connections with your peers. You learn about their lives, you learn about their family, you fraternize and you get to know each other. So it is important that when that happens, you feel safe being out and that you feel safe sharing and being open. An LGBTI person cannot separate their private life entirely from their public life because they have families and loved ones too. And often I feel that people overlook one simple truth. That is that we all have a sexual orientation and we all have a gender identity. It just so happens that often the majority of people are not LGBTI. And yet that does not mean we, and here I include all your LGBTI colleagues, do not exist. But this is not just important for employees, it is also extremely important for businesses and companies because motivated and engaged employees who feel valued and respected in their workplace are more productive. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης προστατεύει τα άτομα στην εργασία και λόγω ταυτότητας φύλου αλλά και χαρακτηριστικών φύλου. Όμως, όπως κάθε νόμος, δεν εφαρμόζεται αυτόματα από μόνος του. Για παράδειγμα, στον ποινικό κώδικα υπάρχει απαγόρευση κατά της κλοπής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες αποτρέπονται αυτόματα από το να διαπράξουν ένα τέτοιο έγκλημα. Έτσι και στην εργασία, όταν ένα τρανς άτομο δεχτεί διακρίσεις ή και βία, αναγκάζεται να ξεκινήσει μία δύσκολη χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία μέσω της νομικής οδού. Αυτό μπορεί να έχει διάφορα εμπόδια. Αν το άτομο ήδη εργάζεται σε ένα χώρο γιατί υπάρχει πιθανότητα με αυτόν τον τρόπο με το να εναντιωθεί απέναντι στον εργοδότη να χάσει και τη δουλειά του και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αποτυπωθεί και στις καταγραφές του «Πες το σε μας», του προγράμματος καταγραφής ρατσιστικών, περιστατικών ρατσιστικής βίας στη School of Youth. Σε περίπτωση βέβαια που το άτομο είναι ήδη άνεργο και δεχτεί διάκριση στην προσπάθειά του να βρει εργασία, το ένα πρόβλημα είναι ότι λογικά δεν θα έχει την οικονομική ευχέρεια αλλά και τα ψυχικά αποθέματα για να ξεκινήσει μια διαδικασία και να διεκδικήσει το δικαίωμά του στην λόγω εργασία. Από την άλλη είναι πιθανό να μην θέλει να εργαστεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον άμα έχει δεχτεί ήδη τρανσφοβικό περιστατικό. Εκτός βέβαια αν ο εργοδότης ή εκάστοτε εταιρεία αποφασίσει να απομακρύνει από τον χώρο ένα ή περισσότερα άτομα τα οποία ενεπλάκησαν στο περιστατικό αυτό. Το diversity and inclusion δυστυχώς είναι μια πονεμένη ιστορία στην Ελλάδα. Πάρα πολλές εταιρείες, έως ανύπαρκτες, είναι αυτές που το εφαρμόζουν πραγματικά σωστά. Συνήθως πίσω από τις θέσεις diversity and inclusion κρύβονται cis, straight, λευκά άτομα που έχουν αναβαθμιστεί από θέσεις του HR χωρίς πραγματικά να γνωρίζουν το αντικείμενο, χωρίς κάποια εκπαίδευση, μόνο και μόνο επειδή δημιουργήθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτή η θέση. Από ό,τι έχω παρατηρήσει, δυστυχώς το diversity and inclusion στην Ελλάδα μένει μόνο στην ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας, μένει μόνο στην παροχή γονικών αδειών, μένει μόνο σε ίσες απολαβές μεταξύ εργαζομένων και δεν αγγίζει πραγματικά τις μειονότητες που υπάρχουν μέσα στην εταιρεία και πώς μπορεί να τις ενισχύσει. Και επίσης βλέπουμε ότι πολλές φορές το diversity and inclusion εφαρμόζεται μόνο ως επικοινωνιακό εργαλείο, προκειμένου μια εταιρεία να επενδύσει σε μια διαφορετική ομάδα στόχο για να προωθήσει την εταιρεία ή το προϊόν της. Πολύ σπάνια βλέπουμε εκπαιδεύσεις στο προσωπικό ή σε μεγαλύτερα στελέχη και συνήθως αυτές οι εκπαιδεύσεις περιορίζονται σε βασικές ορολογίες, σε μερικά νούμερα και όχι σε κάτι ουσιαστικό. Ένα πολύ πρόσφατο είναι το περιστατικό με γνωστή αλυσίδα Γρήγορου Φαγητού που δημοσιοποιήθηκε αρχικά και στην πλατφόρμα μας για όσα άτομα το είχαν παρακολουθήσει. Είναι μέλος της πλατφόρμας το άτομο που έκανε την καταγγελία που ήταν καθαρή στοχοποίηση της έκφρασης φύλου του ατόμου με παράλληλη διάκριση στο σεξουαλικό προσανατολισμό και όσες υπόρρητες διακρίσεις σε όλες τις άλλες εικαζόμενες ταυτότητες του ατόμου από το
από την εργοδοσία, από το άτομο που έκανε τη συνέντευξη και ήταν υπεύθυνο για την πρόσληψη. Το θέμα πήρε διάσταση. Ναι, μεν η εταιρεία απάντησε στο άτομο, του ζήτησε συγγνώμη, απέλυσε το υπεύθυνο άτομο που επιδόθηκε σε αυτόν τον λόγο. Ωστόσο, γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα στο πώς βρέθηκε αυτό το άτομο που μπαίνει στη διαδικασία συνεντεύξεων να εκφέρει αυτόν τον λόγο. Πέρασε από κάποια εκπαίδευση για να αντιμετωπίζει diverse υποψηφία άτομα. Το διευθυντικό στέλεχος που ήταν παρόν, γιατί δεν αντέδρασε αυτό το περιστατικό. Και γιατί δεν το κατήγγειλε το περιστατικό πριν το περιστατικό πάρει διάσταση και κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε βλέπουμε ότι ναι, μεν έχει κάνει κάποια πολύ θετικά βήματα στο να αγκαλιάσει τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και άλλες μειονότητες. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κενά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, έτσι ώστε η ίδια εταιρεία να προστατεύσει τα δικά της άτομα που βρίσκονται μέσα στην εταιρεία και ανήκουν σε κάποια μειονότητα. Η σεξεργασία ως εργασιακός κλάδος είναι ένα κομβικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα της κοινότητάς μας ως τώρα τουλάχιστον. Καθότι για πάρα πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα, κυρίως για τρανς άτομα, ανοιχτά τρανς άτομα, ήταν μονόδρομος. Σήμερα, ευτυχώς, με πολλές διεκδικήσεις που έχουμε κάνει και θεσμικά και κινηματικά, έχουμε καταφέρει για πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα να είναι και επιλογή η σεξεργασία. Ωστόσο, δεν πάβουμε και ως συλλογικότητα, αλλά και ως όλες οι οργανώσεις, από όσο τουλάχιστον ξέρουμε, διεκδικούμε το να είναι ανοιχτό το πεδίο επιλογής για ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο να εργαστεί ως σεξεργαζόμενο άτομο, να μπορεί να καθορίζει τους όρους, να έχει προστασία από τον νόμο, να μπορεί να έχει διαπραγματευτική ισχύ με την πελατεία και να την χάνει προστασίες όπως κάθε εργαζόμενο άτομο. Στην σεξεργασία πάλι από την άλλη πλευρά υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο όμως είναι τόσο κενό και τόσο διάβλητο, έτσι ώστε δεν αφήνει όποιον θέλει να είναι νόμιμο άτομο και να εργαστεί σε αυτή τη δουλειά, δεν σε αφήνουν κάποιες παράγραφοι που υπάρχουν μέσα και δυσκολεύουν την κατάσταση. Στην ουσία είναι παράνομο. Ενώ είναι νόμιμο, μπορείς να βγάλεις μια διαργασία στην εργαστής, ως σεξεργάτη, εκδιδόμενο πρόσωπο, λέει ο νόμος, η νομοθεσία. Στην ουσία δεν μπορείς να βρεις χώρο να δουλέψεις, όλη η ουσία είναι εκεί. Οφείλω να ξαναπώ ότι είναι άλλο πράγμα η εργασία στο σεξ και άλλο πράγμα το trafficking. Είναι κάτι τελείως διαφορετικά, πολλοί κόσμος τα μπερδεύει, κάποια στιγμή πρέπει να διαχωριστεί πιο... Και μόνο η πολιτεία μπορεί να το κάνει αυτό. Δεσμεύοντας ότι μπορεί να εξυπηρετεί τα άτομα που επιθυμούν και όχι να πηγαίνει ένας δικηγόρος, ας πούμε, στην εκάστοτε υπηρεσία και να ζητάει 10 μαζεμένες άδειες χωρίς να είναι παρόντα τα πρόσωπα που ζητούν την άδεια. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το καθεστώς και αυτό συμβαίνει τώρα. Οπότε περιμένουμε από το κράτος και γίνει μια συνάντηση με τον πρώην Υπουργό πλέον, ευτυχώς που είναι πρώην, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Σύστησε ο ίδιος μια ομάδα εργασίας στο Υπουργείο, κάλεσε πάρα πολλούς φορείς και εμάς. Έγινε μεγάλη συζήτηση και με την αστυνομία. Και τελικά έμεινε εκεί όμως, έσκασε και η πανδημία μετά, ο κορονοϊός. Μακάρι να το δουν λίγο πιο ζεστά, γιατί είναι μεγάλο θέμα και δεν είναι θέμα μόνο για εμάς. Έχει πολλές προεκτάσεις από το θέμα. Η προστασία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στον εργασιακό τους χώρο συνεπάγεται ή θα έπρεπε να συνεπάγεται και η προστασία των οροθετικών ατόμων. Η Ελλάδα πρέπει άμεσα να υιοθετήσει την οδηγία του ILO για τις μη διακρίσεις των οροθετικών ατόμων στην εργασία, αλλά και να αντιμετωπίσει το θέμα πολύ πιο ολιστικά, καθώς ξέρουμε ότι αυτές οι διακρίσεις δεν έχουν σχέση τόσο με μία ασθένεια όπως είναι όλες οι υπόλοιπες, αλλά διαπλέκονται με το στίγμα και τις καταπιέσεις των ευάλωτων στον HIV πληθυσμών. Όπως λέει ένας συνάδελφος, αν αυτός ο ιός είχε να κάνει με τον ευρύτερο πληθυσμό, που φυσικά οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να κολλήσει HIV και έχει να κάνει με τις ασφαλές πρακτικές στο σεξ, παρά με την ταυτότητα ενός ατόμου, θα είχε ασχοληθεί και η επιστήμη και οι θεσμικές υπηρεσίες πολύ περισσότερο. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με
παρείες στα μάτια των αρχών και της κυβέρνησης και ως εκ τούτου ένας πανικός γύρω από την ομοφοβία, ένας ηθικός πανικός για το τι σημαίνει να έχεις κολλήσει HIV και πώς αυτό σε χαρακτηρίζει, είναι αυτό που κινητοποιεί αυτές τις διακρίσεις. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία για την Επιτροπή Ισότητας ΛΟΑΤΚΙ που έχει ήδη ξεκινήσει τη δραστηριότητά της βοηθάει και τα οροθετικά άτομα, γιατί αυτές οι δύο καταπιέσεις διαπλέκονται. A recent study on gender diversity in companies directed by one of the big fours showed that companies in the top quartile for gender diversity on executive teams were 25% more likely to have above average profitability than companies in the fourth quartile. So companies can do a lot to promote respect in the workplace. They can adopt a not neutral stance on LGBTI issues and establish LGBTI focal points in all their locations to provide support to LGBTI employees in need. They can make the entire company and especially managers aware of this and can adopt zero tolerance policies for hate speech, discrimination and harassment in the workplace. And more important, they just they can establish those structures, they can enforce them and ensure due processes, making LGBTI and non-LGBTI staff know that discrimination is not tolerated within its house. The LGBTI Intergroup in the European Parliament welcomes the Commission's first ever LGBTI equality strategy. We welcome especially the Commission's intention to undertake a stock-taking exercise regarding the fight against discrimination, particularly in the area of employment. In fact, the Commission will publish a report on the application of the Employment Equality Directive by 2022 and promise to put forward any legislation, namely on strengthening the role of equality bodies in the aftermath. The Intergroup will closely follow the implementation of this strategy, and we call on all national parliamentarians, but also on civil society in the member states to do the same. It's only together that we can achieve equality. And you know, until everyone is equal, nobody is equal. Κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ βοηθητικό και εν μέρει συμβαίνει ήδη στην Ελλάδα από κάποιους εργοδότες και εταιρείες είναι ότι έχουν υιοθετήσει από μόνους τους πολιτικές προστασίας προς τα τρανς άτομα και αυτό είναι πολύ βοηθητικό όταν γνωστοποιείται κιόλας, έτσι ώστε τα άτομα που αναζητούν εργασία να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα και να αναζητήσουν εργασία με πολύ λιγότερο φόβο ότι θα δεχτούν κάποιο τρανσφοβικό περιστατικό ή κάποια διάκριση λόγω της ταυτότητας φίλου τους. Καλό είναι να πούμε κλείνοντας ότι οι εταιρείες δεν θα πρέπει να μένουν μόνο στο επικοινωνιακό κομμάτι του diversity and inclusion. Μία εταιρεία ουσιαστικά είναι ένας μικρόκοσμος. Μέσα σε αυτή υπάρχουν άτομα τα οποία ανήκουν σε μειονότητες. Σκοπός είναι να αγκαλιάσει κάθε εταιρεία τα άτομα που υπάρχουν μέσα της και όχι μόνο να επιδίδεται σε επικοινωνιακά τρίκ προκειμένου να προωθήσει το προϊόν και το brand της.